Γεια σας. Ήρθε το στρουμφάκι, Στέλιο. Καλώς ήρθες, Χριστιανά. Βγάλε να δούμε τι φοράς από μέσα. Βγάζουμε και τα κατάκια. Έχασε το παμπούτσι της Διαμάντα. Ωραία, ένα απλό look από μέσα, ωραία. Πιο ωραίο είναι με το παλτό. Sorry, έχει τσαλακωθεί. Δεν πειράζει. Κοίταξε, Χριστιανά, το look είναι ωραίο. Του έχει στήσει πολύ ωραία. Και τα χρώματα είναι πολύ ωραία μαζί και μου αρέσει και πάρα πολύ το κραγιόν σου και τα σκουλαρίκια σου και δεν μπορώ να στο ακυρώσω και σένα όπως τα λέω κορίτσια, όμως είναι το πιο έντονο εκτός θέματος. Ναι. Γιατί το καταλαβαίνω, ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αντίθεση του μπλε navy με τα άλλα μπλε και είναι πραγματικά σαν να είσαι σε ένα άλλο κόνσεπτ που βάλτε μία έντονη αντίθεση, πώς να σου πω. Ναι. Όμως, το τον σουρτών είναι τα χρώματα. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Είναι τα χρώματα που είναι κοντινά σε απόχρωση. Παρ' όλα αυτά, έχεις κάνει ένα ωραίο look που είναι κοντά στο στυλ σου, αυτό που μας έδειξες, ειδικά τον πρώτο καιρό που ήταν πιο ατόφιο. Μετά αρχίσεις τους πειραματισμούς και πήρες άλλους δρόμους. Μου αρέσει πάρα πολύ σήμερα. Ευχαριστώ. Αλλά δεν μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Το καταλαβαίνω. Εντάξει. Σου βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αν και τα άλλα κορίτσια κάναν τόσο έντονες αντιθέσεις, μπορεί να είχαν και πιο ωραία look και αυτά. Δημήτρη μου. Κοίταξε, πραγματικά όταν ήρθες στο πλατό είπα Χριστιανά από τα παλιά, η ωραία Χριστιανά. Ναι, μελετημένη. Κομψή, μελετημένη πάρα πολύ. Αλλά αυτό το π.χ. φορά σε ένα γαλάζιο. Intense blue λέγεται το μπλε που έχει αυτό. Μετά είναι ένα navy blue πάρα πολύ σκούρο με ένα ακόμα πιο σκούρο λόγω της υφής του, της φούστας που είναι βελούδο. Είναι όλα, τα παπούτσια σχεδόν είναι μαύρα. Είναι μπλε βελούδο και τα παπούτσια και φαίνονται τόσο πολύ. Θεωρώ ότι τα παπούτσια φαίνονται πιο μπλε από τη φούστα. Σχεδόν blue black πάει η εμφάνιση. Okay. Εκείνη το πρόβλημα και πραγματικά είναι πολύ έντονο το contrast. Το contrast δεν θα έπρεπε να υπάρχει στην εικόνα, αλλά είναι πολύ ωραία βρεση. Πραγματικά είσαι η Χριστιανά που αγαπάμε. Δεν πώς πειράζει. Να σου το πω. Όμορφη κόμψη. Πειράζει γιατί είναι ο ημιτελικός. Το ξέρω. Κατάλαβες. Ναι. Και δεν τα έχεις πάει πολύ καλά και εμένα πραγματικά με πειράζει. Ευχαριστώ. Εύελιν, πριν δώσω το λόγο στη Σοφία για να ακούσουμε και σένα. Θα μπορούσε να ήταν μια πολύ ωραία πρόταση για αεροπορική εταιρεία. Έχουμε 2 εξόδους μπροστά και 2 στο πλάι. Με μια γαλλική εσάνς, μπορείς να το πεις. 2 εξόδους μπροστά και 2 στο πλάι. I'm missing my life jacket. Σε ένα κίτρινο να κάνει ακόμα πιο πολύ. Τον σουρτών έγινε ξετών σουρτών. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο look. Ναι, δεν είναι μέσα στο θέμα, αλλά είναι μια φανταστική πρόταση που θα μπορούσε αρκετός κόσμος να το βάλει και το πρόσωπό σου είναι συγκλονιστικό. Και το δικό σας. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραίο look. Μπράβο σου. Ευχαριστώ. Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα, εάν υπήρχε άλλο θέμα. Ναι, ευχαριστώ. Και τη σεμνή αυτή τελετή θα ολοκληρώσει τώρα η Σοφία μας. Έχω μια ερώτηση. Έλα. Τα κορίτσια μπορούν να βάλουν jean, like denim. Α, ναι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, αν το denim ήταν μέσα στο θέμα ή όχι. Όλα τα navy blue στοιχεία, εγώ σκεφτόμουν αν ήταν like denim, different shades of denim, θα ήσουν για σήμερα. Ισχύει. Ναι, θα μπορούσε. Okay, fab. Αυτό ήθελα. Με αυτό το look. Δεν το έκανα όμως. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Αλλά μου αρέσει το look. Δεν μου αρέσει τα navy blue στοιχεία σαν χρώματα. Αλλά σαν like, κομμάτια μου αρέσει. 3. Ευχαριστώ. Χριστιανά μου, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.